τη συνηθισμένη κανονικότητα και την κατεστημένη λειτουργικότητα είναι οι άλλοι. Αυτόν τις ομοιότητες ο ρατσισμός τις υποβαθμίζει και διωγγώνει τις διαφορές. Τίθεται λοιπόν ένα ερώτημα αν πράγματι αυτό το νομοσχέδιο ήταν αναγκαίο να έρθει σήμερα ή τέλος πάντων αυτόν τον καιρό στη Βουλή των Ελλήνων. Αν πραγματικά ενδημεί στη χώρα, ενδημούν φαινόμενα που πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής έχουν κοινό τόπο ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα έπρεπε να έχει έρθει. Το αν υπάρχουν ενστάσεις και διαφωνίες, αυτό είναι αποτέλεσμα έλλειψης σοβαρού διαλόγου που δεν προκάλεσε η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση, ώστε να βρεθούν οι κοινοί τόποι για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ομοφωνία σε αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί δεν χρειάζονται σε αυτά τα ζητήματα, πιστεύω, υψηλή τόνη. Είμαστε μια χώρα με έναν μακρόχρονο πολιτισμό, έναν κοσμοπολιτισμό, μια χώρα που ανέδειξε τη φιλοξενία, το σεβασμό στην αξία και την αυταξία του ανθρώπου. Νομίζω ότι από τις περισσότερες πτέρυγες είναι κοινός αυτός ο τόπος. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές, είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις των κομμάτων. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση η τοποθέτηση του καλού συναδέλφου του κυρίου Τριαντάφυλλου. Εγώ τον παραπέμπω στην τοποθέτηση και στην ομιλία του κυρίου Κακλαμάνη. Πόσο απέχει η ομιλία του κυρίου Κακλαμάνη και η τοποθέτηση του από την τοποθέτηση του κυρίου Τριαντάφυλλου. Για να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Όταν ενιστάμεθα και λέμε ότι γιατί το ένα κόμμα έχει αυτή την άποψη και το άλλο κόμμα έχει τη διαφορετική άποψη. Κύριε Πρόεδρε, όταν τιμωρούμε την παρότριση και δεν τιμωρούμε τον φυσικό αυτουργό, δεν μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος. Είναι μεγάλη η απόσταση που χωρίζει τις δύο έννοιες και τις δύο πράξεις. Όταν ποινικοποιούμε τη γνώμη, διότι είμαστε σε περίεργες εποχές, και αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές κυρίες συνάδελφοι της Βουλής, είναι ένα λεπτό ζήτημα το οποίο χρειάζεται μια προσεκτική προσέγγιση και πολύ περισσότερο θα περίμενα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του δικαστικού σώματος και αντιλαμβάνεται τι λέμε όταν λέμε ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να ερμηνευτούν σε μια περίοδο πάρα πολύ περιέργως. Η αντιβίωση λοιπόν, όπως έλεγε ο αείμνηστος Χατζηδάκης, απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, σε αυτές τις κτηνοδίες του απάνθρωπου βλέμματος του ρατσισμού, ποια είναι? Η λήψη μέτρων ποινικής διαδικασίας. Έχουμε δηλαδή εξαντλήσει άλλου είδους παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την παιδεία, που θα πρέπει να υπάρχει μέσα στα σχολεία, που θα πρέπει να υπάρχει στο τηλεοπτικό σύστημα, το οποίο το μόνο που κάνει είναι να υπηρετεί συγκεκριμένες πολιτικές και ουδέποτε έχει ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω σε τέτοια κρίσιμα ζητήματα που πραγματικά απασχολούν την κοινωνία. Είναι λοιπόν η παιδεία η αντιβίωση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα πρωτίστως και όχι τα μέτρα ποινικής δίωξης. Κύριε Πρόεδρε, ο ελληνικός λαός στήριξε και στήριξε με συγκεκριμένο τρόπο τους ανθρώπους, τους Εβραίους που διώχτηκαν από εκείνες τις θηριωδίες τις φοβερές του ναζισμού και του χιτλερισμού. Και νομίζω ότι δεν υπήρξαν στην Ελλάδα φαινόμενα τέτοια που πραγματικά αναγκάζουν να έρθει σήμερα ένας νόμος που να λέει ότι θα πρέπει να προστατευτεί η έννοια του ολοκαυτώματος. Ας δεχτούμε λοιπόν ότι προνοιακά, εν όψη και με διαφόρων φαινομένων, έρχεται αυτή η διάταξη.
Από πού και ως πού όμως δεν πρέπει, όπως αναφέρεται ονομαστικά το η γενοκτονία, το ολοκαύτωμα, να μην αναφέρεται στην διάταξη που εισάγεται η υπόθεση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, των Αρμενίων, των Μικρασιατικών, των Ασσυρίων, όλων αυτών των χριστιανικών λαών που στην έμπνευση την γερμανική ήταν και αυτή η υπόθεση, διότι οι Γερμανοί συνέλαβαν την ιδέα του λευκού θανάτου. Και όσοι θέλουν να ανατρέξουν για να καταλάβουν τι έγινε τότε με την πολιτική του λευκού θανάτου, θα καταλάβουν αν αυτό το πράγμα που έγινε στον Πόντο και στη Μικρά Ασία ήταν γενοκτονία. Και η Βουλή των Ελλήνων το 1994, με πρωτοβουλία του τότε αείμνηστου Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και με εμπνευσμένες προσπάθειες του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ψήφισε ομοφόνος και με συγκεκριμένη αναφορά. Πέστε μου λοιπόν, καλοπίστω σας ρωτάω, δεν θέλω να ανεβάσω τους τόνους, θα μπορούσα να τους ανεβάσω. Πέστε μου ειλικρινά, ποια είναι, τι σκοπιμότητα υπηρετεί η απάλληψη των ονομάτων? Είναι δηλαδή μία επιλογή της κυβέρνησης? Δεν το πιστεύω. Ο υπουργός δεν είναι εδώ. Α, εντάξει. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η τιμή του κοινοβουλίου. Ρωτάω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομοφόνος και με συγκεκριμένες αναφορές. Τι έννοια έχει λοιπόν αυτή η απάλληψη? Εάν δηλαδή σας πω ότι είναι αποτέλεσμα πιέσεων εξωτερικών, θα μου πείτε ότι είμαι υπερβολικός και εκτός τόπου και χρόνου. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η υπόθεση υπηρετεί συγκεκριμένες πιέσεις. Και είναι λάθος. Και ξέρετε γιατί είναι λάθος? Γιατί η αναγνώριση αυτών των γενοκτονιών, αυτών των φοβερών εγκλημάτων, δεν αποσκοπεί στην εκδίκηση του τουρκικού λαού από τον ελληνικό λαό και από τους Ποντίους και τους αδελφούς Αρμενίους. Καθόλου. Αντιθέτως, είμαστε λαοί οι οποίοι θέλουμε να γεννηθεί και να ανδρωθεί και να αναπτυχθεί το δέντρο της ελληνοτουρκικής φιλίας πάνω σε υγιείς βάσεις. Να αναγνωριστούν από τη μεριά της Τουρκίας αυτά τα εγκλήματα που υπέστη ο ελληνισμός τότε, για να μπορέσουμε πραγματικά να απαλλάξουμε τις νέες γενιές από αυτού του είδους τις επιδράσεις. Και αναφέρομαι σε αυτό το θέμα και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ από κάποιους για διαθέσεις σοβινιστικές. Το βράδυ θα παραστώ σε μια εκδήλωση που οργανώνει η τουρκική πρεσβεία ανάμεσα στους νέους, στους Έλληνες νέους και τους Τούρκους νέους. Το λέγω γιατί πραγματικά δεν υπάρχει καμία διάθεση από καμία πλευρά όταν αναφέρεται σε αυτά τα ζητήματα. Θέτως, οι Πόντιοι ξέρω ότι επισκέπτονται τακτικά τις πατρίδες τους και πρέπει να ομολογήσω ότι στα σπίτια τους όσα υπάρχουν και επισκέπτονται ανθρώπους που ζουν εκεί, Τούρκους τους δέχονται με μεγάλη αγάπη και αναγνωρίζουν ότι ήταν λάθος που έφυγε ο ποντιακός ελληνισμός από εκεί σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε, κύριε Κουρούπη. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώστε. Τελειώνω. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος πολύ μεγάλο. Είναι απαξίωση της ιστορίας και παραχάραξη της ιστορίας αυτό που γίνεται. Όπως και είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που έγινε πρόσφατα με απόφαση της κυβέρνησης να φύγει το προξενείο από τη Μαριούπολη. Κύριε Πρόεδρε, το προξενείο στη Μαριούπολη γιατί πήγε? Πήγε γιατί εκεί υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες. Και σήμερα δηλαδή απομακρύνουμε το προξενείο που έπρεπε να είναι εκεί φύλακας, υπερασπιστής του χυμαζόμενου για άλλη μια φορά ποντιακού ελληνισμού, ο οποίος διατήρησε τη συνείδησή του την ελληνική και την
πίστη του στην Ορθοδοξία. Και σήμερα τον εγκαταλείπουμε. Με όλο το σεβασμό σας ζητώ να ολοκληρώσετε. Δηλαδή, ολοκληρώστε. Αυτόν τον ελληνισμό. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση διέπραξε πολύ μεγάλο λάθος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε, κύριε Γκρούπη. Και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο άρθρο, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα το καταψηφίσουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο